Σεβασμιότατε, το μήνυμά σας από τη Σπάρτη προς όλη την Πελοπόννησο, θα έλεγα, για την διπλή αυτή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Μέσα από την καρδιά μου, σε όσους μας ακούνε, μια λέξη θέλω να πω. Όχι λησμονιά. Η αμνησία γύρω από αυτά τα θέματα, τα καθαρώς θρησκευτικά και τα καθαρώς εθνικά, είναι η συμφορά μας. Είναι γνωστό και δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα ότι λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος εις απώλεια. Εμείς ζούμε χάρη στους προγόνους μας. Αυτοί έδωσαν μαρτυρία λόγου και ζωής. Έδωσαν μαρτυρία αίματος. Όταν λέει κανείς ωραία λόγια για έναν άνθρωπο, δείχνει τον αγαπάει. Όταν κάνει καλά έργα για αυτόν τον άνθρωπο, δείχνει αγάπη μεγαλύτερη. Αλλά όταν δώσει το αίμα του για αυτόν τον άνθρωπο ή προσεύχεται για αυτόν τον άνθρωπο, τότε η αγάπη του γίνεται αναμφισβήτητη. Επομένως, όλοι αυτοί που ξεσηκώθηκαν οι ίδιοι και ξεσήκωσαν ύστερα των λαών και αποτείναξε το ζυγό της δουλείας από την πλάτη του, ήταν άνθρωποι που επίστευαν στον Θεό και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα. Ή αν ρίξετε μια ματιά στην ιστορία, την τότε, θα ειδείτε ότι όλοι τους μιλούσαν για το Θεό, όλοι τους μιλούσαν για την Εκκλησία, όλοι έκαναν το σταυρό τους, τα λάβαρά τους είχαν σύμβολα εκκλησιαστικά. Ο Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στη νεολαία στην Πνίκα, τι τους είπε? Παιδιά μου, όταν πήραμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος. Ο ίδιος ξεσήκωνε τον λαό λέγοντάς του ότι προσευχήθηκε στην Παναγία και η Παναγία του είπε, υπέγραψε την ελευθερία και δεν πρόκειται να την υπογραφή μου να την αθετήσω. Και γενικώς και τα άματα έκανε, υπάρχει μια μονή κοντά στη Μεγαλόπολη, η Αγία Μονή, είναι του Κολοκοτρώνη. Εκεί σώθηκε στην κουφάλα, στο κενό μέσα ενός μεγάλου δέντρου. Φώναζαν τα σκυλιά των Τούρκων. Οι Τούρκοι έψαχναν από εδώ από εκεί να τον βρουν. Εκείνος μέσα ευρισκόμενος, ενώ το σκυλί, καταλαβαίνετε, εύκολα ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο, και όμως δεν τον έβρικαν. Και εκείνη τη στιγμή ευρισκόμενος μέσα έκανε το τάμα. Να γλιτώσω τώρα και αν απελευθερωθεί η χώρα μου, θα έρθω να φτιάξω μοναστήρι. Είναι η Αγία Μονή κοντά στην εκκλησούρα της Μεγαλοπόλης. Λοιπόν, πρέπει να λησμονήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δεν φεύγει από το μυαλό μας η θρησκευτική προσωπικότητα που παρουσίαζε ο καθένας και η εθνική προσωπικότητα. Αν σε κάποιες στιγμές του έθνους μας, από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχει μία υποβάθμιση της φιλοπατρίας και της ευσεβίας μας και της προσιλώσεώς μας εις την Ορθοδοξία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ταιριάζει με αυτό που έζησε το γένος μας κατά την περίοδο εκείνη, την οποία την προηγούμενη μεν τρέμει ο λογισμός, αλλά την εποχή του ξεσηκωσμού μας κάνει όχι απλώς να τρέμει ο λογισμός μας, αλλά να είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό και υπερηφάνεια για τους προγόνους μας. Είναι ανάγκη λοιπόν να τα φέρουμε όλα στη μνήμη μας, να διώξουμε τη διχόνοια, την δολερή, που λέει και ο εθνικός ποιητής, να καλλιεργήσουμε την ομόνοια και την αλληλεγγύη και πιασμένη χέρι-χέρι, να προχωρήσουμε το δύσκολο δρόμο που όμως στη θέωση θα μας φέρει. Οι Ευρωπαίοι δεν μας αγαπούν. Φοβούμε πολύ ότι και αυτά τα ρεύματα τώρα των προσφύγων που έρχονται δεν είναι διότι τους κυνηγούν και κινδυνεύουν να φωνευτούν εκεί από τους αντιπάλους. Υπάρχει ένα σχέδιο αλλοιώσεως του πληθυσμού της Ευρώπης με προτεραιότητα της αλλοιώσεως του πληθυσμού της Ελλάδος. Διότι τη χώρα μας δεν την θέλουμε ούτε δυνατή ούτε πρωτοπόρα σε μόρφωση, σε τέχνες και γενικά στον πολιτισμό. Και επειδή η χώρα μας είναι από τον Θεό, φαίνεται προορισμένη να δίδει παντού το προβάδισμα και να δίδει παντού τα φώτα, σαν να μας τα σβήσουν. Λοιπόν, αυτή πιστεύω εγώ ότι είναι η αλήθεια. Η αλλοίωση του πληθυσμού του τόπου μας. Και δεν έχει προσεχθεί ότι η αλλοίωση θα γίνει από μουσουλμάνους, οι οποίοι δυστυχώς διευκολύνονται και από το θρησκευτικό τους βιβλίο το Κοράνιο να κάνουν πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στην ανθρωπότητα, ιδίως στο ήθος το δικό μας
και σε εμάς που έχουμε μια εμπειρία από τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς ότι σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, σεβασμιότατε, έρχονται δύσκολες μέρες για την Ελλάδα και το λαό της. Ήθελα να μου πείτε, αν και εν μέρει έχετε απαντήσει, αν η κρίση που βαθαίνει και η δοκιμασία που σκληραίνει σας φοβίζει για ένα ενδεχόμενο διχόνιας και άλλων δεινών. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να πω αν έρχονται χειρότερα. Αλλά τα ακούσαμε από υπουργό της κυβερνήσεως. Τα δύσκολα επέρασαν, τα χειρότερα έρχονται. Φτάνει αυτό. Ο φόβος ο δικός μου δεν είναι τώρα. Δεν είναι τωρινός με αφορμή αυτή την οικονομική την ύφεση και το προσφυγικό. Ήταν μπροστά από 6-7 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί τότε είχα έτσι συνειδητοποιήσει ότι έρχεται ένα τσουνάμι. Και κυρίως ενετόπιζα στην ανεργία της νεολαίας και έλεγα δεν είναι δυνατόν να έχουμε 200.000 νέους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους πτυχία και ξέρουν γλώσσες και να είναι στο περιθώριο της ζωής χωρίς εργασία. Αυτή η ανεργία θα γίνει η αιτία κάποιας κοινωνικής αναστατώσεως. Δηλαδή, οι νέοι αυτοί θα λένε εγώ εκοπίασα, εσπούδασα, ευτόχυναν περισσότερο οι γονείς μου για να με βγάλουν επιστήμονα και τώρα δεν μπορώ να κολλήσω πουθενά. Έρχεται ένας φιλόλογος μια μέρα και μου λέει, σεβασμιότατε, πάρτε με κλητήρα στη Μητρόπολη. Παιδί μου, του λέω, δεν υπάρχει θέσης κλητήρα. Αλλά αν υπήρχε, εσύ θα αρχόσουν κλητήρας. Μα τι να κάνω, εσύ είσαι φιλόλογος, η θέση σου είναι στο σχολείο και όμως δεν μπορώ να διοριστώ. Και είναι τρομερό για μένα να ζητώ 5 ευρώ από τον πατέρα μου κάθε μέρα να πάω να πιω ένα καφέ μαζί με τους φίλους μου. Επομένως, μια κοινωνική έκρηξη φαινόταν ότι θα γίνει. Και η προσευχή μου είναι να είναι ανέμακτη. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργασία, βλέποντας τους λίγους που έπιασαν εργασία, δεν τους βλέπουν με καλό μάτι. Εδώ χρειάζεται μια υπέρβαση, έτσι δεν είναι. Χρειάζεται να πούνε ο καθένας τους. Είναι αδερφός μας και εκείνος. Ενός πατέρα είμαστε παιδιά. Είναι Έλληνας, είναι Ορθόδοξος. Είναι ομοειδεάτης μας. Τακτοποιήθηκε αυτό σήμερα. Σήμερα αυτός, αύριο ίσως εγώ. Δεν θα το πούνε έτσι δυστυχώς. Διότι δεν έχουν και πάρα πολύ ηθικές βάσεις και θρησκευτικές και θα αρχίσει η ζήλια και ο φθόνος με αποτέλεσμα αυτή την κοινωνική έκρηξη. Σας είπα, η ευχή μου και η προσευχή μου είναι αν γίνει, που δεν την βλέπω απίθανη, να είναι τουλάχιστον ανέμακτη. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα που γεννάται από την σύντομη αυτή η συζήτησή μας. Το φυσικό δεν το βιώνουμε πλέον. Δηλαδή το να έχει εργασία η νεολαία ή το να ευτυχεί ένας λαός που είναι σε έναν τόπο ευλογημένο. Βιώνουμε το αφύσικο. Αυτό σημαίνει ότι στο υπερφυσικό θα στραφούμε. Τρεις είναι οι τρόποι της ζωής των ανθρώπων. Η φυσιολογική, η αφύσικη και η υπερφυσική. Εγώ θέλω στο γήπεδο το δικό μας, όπως λέτε εσείς, να τοποθετηθώ. Αφύσικη είναι η ζωή της αμαρτίας, η ζωή των πτώσεων, η ασίδωτη ζωή, η χωρίς ηθικούς πραγμούς. Η φυσιολογική είναι το εγγάμου του ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του, που συνέδεσε τον εαυτό του με μία γυναίκα, που δημιούργησε ύστερα από θρησκευτικό γάμο μία οικογένεια και είναι δοσμένος κυριολεκτικά να αναθρέψει τα παιδιά του εν παιδεία κοινοθεσία κυρίου. Υπάρχει όμως και η υπερφυσική ζωή. Είναι αυτή των αφιερωμένων ανθρώπων, είτε σε ένα μοναστήρι, είτε στον άγαμο βίων των κληρικών, είτε σε μία αποστολή. Γιατί μην νομίζετε ότι ένας ιεραπόστολος, ο οποίος πηγαίνει μακριά στην Ουγκάντα, στο Κονγκό και μεταφέρει Χριστό και δείχνει όλη του την αγάπη, την έμπρακτη, την θυσιαστική αγάπη για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από τον πολιτισμό και από τα μέσα τα οποία υπάρχουν σήμερα για να κάνουν τη ζωή τους πιο ευχάριστη, ότι δεν είναι και εκείνος στην κατηγορία των ανθρώπων που ζουν μια υπερφυσική ζωή. Βλέπετε, πολλές φορές δυστυχώς προβάλλουμε μία επτάκης διαζευγμένη στάρ με πηχαίους τίτλους και τον Ιεραπόστολο που πηγαίνει το φάρμακο, που πηγαίνει τον ορό επάνω στο ποδήλατο
4 και 5 ώρες για να τον φτάσει εκεί που είναι ανάγκη, τον περνάμε στα ψηλά. Είναι και αυτό ένα κατάντημα, είναι αυτό έτσι μια κατάπτωση, ούτως ώστε να προβάλλουμε το κακό και να αποσιωπούμε το καλό. Είναι ανάγκη κάτι διαφορετικό να γίνει στη ζωή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.